Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έδωσε συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του μάλιστα υπενθύμησε τους γυναικείους αγώνες για ανεξαρτησία και απόκτηση ίσων δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο. Στις 8 του Μάρτη 1857, χιλιάδες εργάτριες στα Κρουστοϊφαντουργία και στα Ραφτάδικα της Νέας Υόρκης οργανωμένα ξεσηκώθηκαν, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, δεκάωρη εργασία, γιατί μέχρι τότε δούλευαν 16 ώρες την ημέρα, μέσα σε ανθρώπινους χώρους εργασίας και φυσικά ίδια μεροκάματα με τους συναδέλφων ανδρών τους. Και εκείνη την περίοδο έγινε μεγάλη κινητοποίηση απεργιακή από την πλευρά των γυναικών, η οποία χτυπήθηκε άσχημα από την αστυνομία, βάφτηκε στο αίμα. Φυσικά οι γυναίκες απήργησαν κατά δεκάδες χιλιάδες, αγνοώντας και την εργοδοτική τρομοκρατία αλλά και την κρατική τρομοκρατία. 161 χρόνια μετά, όπως είπε, μέσα από τα μνημόνια, δεν γλίτωσαν τα δικαιώματα των γυναικών, όπως αυτό της προστασίας της μητρότητας. Έχει συντρίψει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και φυσικά το δικαίωμα στη μητρότητα και όλα τα άλλα δικαιώματα για την ισοτιμία, τόσο στην εργασία όσο και στην κοινωνία των γυναικών, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτήν την ολομέτωπη επίθεση. Τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου τέλος κάλεσαν κάθε εργαζόμενη, άνεργη και νέα γυναίκα να μην αποδέχεται, όπως είπαν, την άθλια κατάσταση που τις επιβάλλουν να ζει. Το Εργατικό Κέντρο Νομού Λάρισας, τιμώντας την 8η Μάρτη, καλεί τις εργαζόμενες, άνεργες και νέες γυναίκες να μπουν μαζί με τους συναδέλφους τους στον αγώνα για άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να είναι υποχρεωτικές για όλους. Του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ και των κλαδικών μισθών στα προ-κρίσης εποχή.